Ρίχνει λάδι στη φωτιά και ανοίγει λογαριασμό με την αστυνομία, θα λέγαμε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, ήδη το σώμα είναι καζάνι που βράζει μετά από ενέργεια οπαδών του ΑΠΟΕΛ, την οποία έχουμε καταγράψει και ήδη πρέπει να βλέπετε στους δέκτες σας. Ακριβώς, Αλέξη, είναι τα πλάνα που παρακολουθούμε. Το όχημα της αστυνομίας να φλέγεται μετά από τα επεισόδια. Για συνέχισε. Μετά το τέλος των δύο ντέρμπι, λοιπόν, στη Λευκοσία και τη Λάρνακα, η αστυνομία ενεργώντας στη βάση συγκεκριμένου σχεδίου προχώρησε σε αποκοπές δρόμων προκειμένου να μην υπάρξει συνάντηση οργανωμένων οπαδών της Ομόνιας και του ΑΠΟΕΛ. Είναι μια προσπάθεια φυσικά να αποφευθούν έκτροπα, τα οποία έχουμε ξαναζήσει. Στον δρόμο που οδηγεί στο σωματείο του ΑΠΟΕΛ, πίσω από το Aluminium Tower, και ενώ βρίσκονταν στο μέρος μέλη της τροχέας και μικρή αντιοχλαγωγική ομάδα, οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα, γύρω στις 7:20, και ενώ δίπλα βρισκόταν σε εξέλιξη, όπως ανέφερε, η φιέστα για τον παρηγυρισμό του 22ου τίτλου της ομάδας τους, εκείνοι προτίμησαν να ορμήξουν στον δρόμο, να σπάσουν με πέτρες αρχικά τα τζάμια περιπολικού της αστυνομίας που ήταν σταθμισμένο στον χώρο, και πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι αστυνομικοί, πέταξαν στο εσωτερικό μία μολότοφ και το πυρπόλησαν. Αμέσως εξαφανίστηκαν πριν προλάβουν τα μέλη της δύναμης να τους ακινητοποιήσουν. Το περιπολικό τυλίχθηκε στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερώς. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική διεύθυνση Λευκοσίας έχει εξαπολύσει Νικόλα κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Υπάρχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ μελετούνται και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Και μη χειρότερα, Αλέξη, τι άλλο να πούμε. Φτάνει που δεν είχαμε